Αγαπητοί σύνεδροι, ονομάζομαι Μικέλης Χατζηγιάκης και έχω την τιμή να είμαι εμπειρογνώμονας επί των επενδύσεων στο κυβερνητικό πρόγραμμα με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη. Αγαπητοί σύνεδροι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο, την κατεύθυνση του ήπιου φιλελευθερισμού και του μεσαίου δρόμου. Αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αυτό σημαίνει σεβασμό στην ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Σημαίνει ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Σημαίνει κατοχύρωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, ο ήπιος φιλελευθερισμός παντρεύει την κοινωνική προσέγγιση του Ντέιβιντ Κάμερον και το κοινωνικό πρόσωπο του Ομπάμα. Βασικό εργαλείο υλοποίησης των ιδεολογικών μας αρχών είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, και όσον με αφορά, οι οικονομικές μας προτάσεις θα κινηθούν σε δύο άξονες: επενδύσεις και ρευστότητα. Στοχεύουμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και αποδοτικότερο φορολογικό πλαίσιο κινήτρων που θα προσελκύει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ενώ παράλληλα, στοχεύουμε να αναδιαρθρώσουμε τον Enterprise Greece για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των επενδυτών. Αναφορικά με τη ρευστότητα, το βάρος θα δοθεί στην ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στην εξισορρόπηση του τραπεζικού συστήματος. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα. Ποιον εκπροσωπούμε σήμερα? Εκπροσωπούμε τη νέα συγκροτημένη αστική κοινωνία. Μια αστική κοινωνία που έχει μεγαλύτερο εύρος από αυτό των απλών νοικοκυριών. Μια αστική κοινωνία όπου παντρεύει την ηθική της εργασίας με το κέρδος του επιχειρηματία. Αγαπητοί σύνεδροι, οφείλουμε να εκπροσωπήσουμε τις υγιείς και παραγωγικές μονάδες αυτού του τόπου. Τους πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους και στηρίζουν το κράτος, που σέβονται το κράτος ακόμα και όταν το κράτος δεν σέβεται αυτούς. Αυτούς πρέπει να εκπροσωπήσουμε. Σε αυτούς πρέπει να δώσουμε φωνή, να δώσουμε δύναμη, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους. Το επόμενο αφορά πώς θα τα καταφέρουμε. Καταρχάς θα τα καταφέρουμε, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο υπεύθυνος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός. Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ανανεώσουμε αξιοκρατικά την παράταξη και το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως άλλωστε έκανε και η Γραμματεία Προγράμματος με την ανοιχτή πρόσκληση σε εμπειρογνώμονες. Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ανανεώσουμε την ΟΝΕΔ και θα αναβαθμίσουμε το ρόλο της νεολαίας. Και επιτρέψτε μου να σταθώ πολύ λίγο σε αυτό. Σήμερα, εμείς οι νέοι πρέπει να κάνουμε σύνθημά μας τη λέξη σεβασμό. Σεβασμό στους θεσμούς. Σεβασμό στο κράτος. Σεβασμό στην κοινωνία. Σεβασμό στην αξιοκρατία. Σεβασμό στην ίδια τη δημοκρατία. Αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτή είναι και η ευθύνη μας. Ευχαριστώ πολύ.